Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, ευκαιρία ή απειλή ήταν το θέμα της ενδιαφέρουσας ημερίδας που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην πόλη των Ιωαννίνων από την Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας. Η επιλογή των Ιωαννίνων ήταν κάθε άλλο παρά τυχαία, καθώς πρόκειται για μια περιοχή που εξελίσσεται σταθερά σε νέο κόμβο καινοτομία στην χώρα, με την ΕΔΕΒΕ να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια, έχοντας ως στόχο να στηρίξει τους ανθρώπους που θέλουν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, δημιουργώντας αξία στις επιχειρήσεις της Ηπείρου. Αυτό εξάλλου ανέφερε με δηλώσεις του και ο πρόεδρος της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, Απόστολος Αιγυπτιάδης. Ταυτόχρονα υπογράμμισε πως έχει φτάσει η ώρα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, ώστε να δημιουργήσουν λειτουργικό πλεονέκτημα και να αποκτήσουν άλλες δυνατότητες και ευκαιρίες σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά και οικονομία. Διοργανώνουμε σήμερα μια αποκεντρωμένη εκδήλωση. Είμαστε και εμείς μια αποκεντρωμένη εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μη κερδοσκοπική, ένα δίκτυο στελεχών, και διοργανώνουμε σήμερα σε ένα πολύ δυναμικό κομμάτι της ελληνικής περιφέρειας, στην Ήπειρο και μάλιστα στα Ιωάννινα, την ημερίδα μας που έχει να κάνει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Γιατί πιστεύουμε ότι πλέον ήρθε η εποχή για όλες τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες, οι μεγάλες έχουν ήδη αντιληφθεί το θέμα και το αναπτύσσουν, να περάσουν στην ψηφιακή εποχή. Δημιουργεί λειτουργικό πλεονέκτημα, δίνει άλλες δυνατότητες και ευκαιρίες σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Η Ήπειρος είναι δυναμική από τη φύση της, παράγει αξιόλογα προϊόντα σε όλους τους τομείς, ακόμη και στον ψηφιακό χώρο, και έτσι έχουμε εδώ χορηγούς μας, τις μεγάλες επιχειρήσεις ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας, και έχουμε συμμετέχοντες από όλες τις σημαντικές δυναμικές επιχειρήσεις της Ηπείρου. Και μάλιστα ποιοτική συμμετοχή. Έχουμε στελέχη, διευθυντές, διευθυντές πληροφορικής, γενικούς διευθυντές, επιχειρηματίες, που έχουν άμεσο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Η μερίδα που πραγματοποιήθηκε απευθυνόταν σε διευθυντικά στελέχη πληροφορικής, σε διευθυντές επιχειρήσεων, σε εκπροσώπους διοικήσεων μεγάλων οργανισμών, σε εκπροσώπους επιχειρήσεων τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της ημερίδας απαντήθηκαν επίκαιρα ερωτήματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, όπως είναι η αλλαγή κουλτούρας που είναι αναγκαία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η μετάβαση στο cloud ως στρατηγική επιλογή, ως αναγκαία κίνηση, η ασφάλεια δεδομένων και πώς να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις τους κινδύνους των κυβερνοεπιθέσεων. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας και στους χαιρετισμούς που πραγματοποιήθηκαν από εκπροσώπους φορέων, αναδείχθηκε η δυναμική της Ηπείρου το τελευταίο χρονικό διάστημα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, κάτι που επεσήμαναν εκ μέρους του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ΕΔΕΠΕ ο κ. Θανάσης Ιατρόπουλος, αλλά και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, κ. Μιλωνάς. Γιατί στα Ιωάννινα? Διότι η πόλη των Ιωαννιτών εξελίσσεται σταθερά σε νέο κόμβο καινοτομία στην Ελλάδα. Η ΕΔΕΠΕ συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή και επιδιώκει να φέρει πιο κοντά μεταξύ τους τους ανθρώπους που θέλουν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, δημιουργώντας αξία στις επιχειρήσεις της Ηπείρου. Εξάλλου, σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προβολή και διάδοση νέων καινοτόμων λύσεων που συμβάλλουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, παρέχοντας βήμα σε ανθρώπους που έχουν πρωτοπορήσει στην εφαρμογή νέων πρακτικών στη δική τους επιχείρηση. Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα αποτελούν πλέον κόμβο τεχνολογίας, καινοτομίας και πολύ σοβαρής επιχειρηματικής δραστηριότητας, σημείο αναφοράς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός όμως απαιτεί πλέον μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση που επιτάσσει να ξεφύγουμε από αυτό που μας κρατάει πίσω και να δούμε το νέο κατάματα. Και σε αυτό το ταξίδι δεν πρέπει να λείπει κανένας. Κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκή κοινότητα, φορείς, οργανισμοί, κυρίως όμως οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που επιχειρούν εδώ, καθώς και εταιρείες τεχνολογίας που επενδύουν, ώστε όλοι εμείς να είμαστε ανταγωνιστικοί και παραγωγικοί. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, καθώς και η ΕΔΕΠΕ, θα είναι αρρωγής σε αυτή την προσπάθεια, στηρίζοντας με τις δράσεις τους όλους εσάς, όλους εμάς, όπου από τους ρόλους στους οποίους κατέχουμε,
καλούμαστε καθημερινά να κάνουμε πράξη την αλλαγή και την εξέλιξη. Ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ευκαιρία ή απειλή. Είναι και τα δύο φυσικά. Είναι ευκαιρία με την έννοια ότι πλέον οι επιχειρήσεις πρέπει να γράψουν την ευκαιρία ώστε να αναβαθμιστούν, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους, να αλλάξουν την κουλτούρα τους. Είναι και απειλή προς το παλιό από το νέο που έρχεται. Είμαστε στην εποχή της πληροφορικής εδώ και πολλά χρόνια. Το ψηφιακό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Digital Agenda, τώρα ζούμε του 2030, προτάσει ακριβώς αυτό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όλοι και αυτές οι επιχειρήσεις και οι μεγαλύτερες και οι πολυεθνικές που ήρθαν εδώ πέρα και επένδυσαν στη χώρα μας, αντιμετωπίζουμε δυστυχώς ένα τεράστιο πρόβλημα και είναι αυτό του ελλείμματος του ανθρωπίνου κεφαλαίου, το οποίο όλα αυτά τα εξαιρετικά θέματα τα οποία ο ψηφιακός μετασχηματισμός που θέλουμε να υλοποιηθεί και στη χώρα μας και στις επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί αν δεν έχουμε μυαλά, αν δεν κρατήσουμε τα μυαλά μας εδώ στη χώρα μας. Πρόσφατα έχουμε καταθέσει ένα υπόμνημα στον Πρωθυπουργό που έχουμε θέσει δύο προτάσεις. Μία είναι να υλοποιηθεί μία επιστημονική βίζα όπου θα καταφέρουμε, όπου θα προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους από γειτονικές χώρες μη ενταγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έρθουν στη χώρα μας. Η χώρα μας είναι μια πάρα πολύ ωραία χώρα να ζει κανείς. Έχει καλό κόστος ζωής, έχει ήλιο, έχει πολύ καλή ποιότητα ζωής, οπότε να έρθει κόσμος από γειτονικές χώρες και το δεύτερο είναι να εντάξουμε στον κλάδο μας ανθρώπους από άλλους κλάδους οι οποίοι πιθανώς αντιμετωπίζουν κάποια ανεργία ή έχουν δυσκολίες στην εργασία και τους έδρες εργασίας και τα Γιάννενα αποτελούν έναν πόλο έλξης επενδύσεων. Ήμουνα στα εγγένεια της Πέουν Τάι πριν από κάποια χρόνια, μετά η Team Viewer. Άρα εμείς λοιπόν τα Γιάννενα τα βλέπουμε σαν μια ομπρέλα Βορείου Ελλάδος, η οποία όλη αυτή έχει αυτή τη δυναμική και τα πολύ καλά μυαλά για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Χαιρετισμό απίφθηναν επίσης ο αντιδήμαρχος ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Ιαννητών, Φώτης Βάβας, αλλά και εκ μέρους Δημότος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορικής, ο καθηγητής κ. Σταύρος Νικολόπουλος, ο οποίος μάλιστα παρουσίασε και το πρόγραμμα Διώνει. Θα πρέπει σε αυτή την προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού να συμμετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση, το κεντρικό κράτος, το επιτελικό κράτος, επιχειρήσεις, το Πανεπιστήμιο και φορείς της πόλης μας. Σε αυτή την προσπάθεια ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου μας. Είναι ένας από τους 17 Δήμους της χώρας που έχει κεκριμένο ψηφιακό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού μέχρι το 2030. Ήδη στο μέσο επόμενο, την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρχει ένας διεθνής διαγωνισμός ύψος 3 εκατομμυρίων με δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που έχουν να κάνουν με την κινητικότητα, με την πράσινη ενέργεια, με την πολιτική προστασία και με την δικτυακή αναβάθμιση και, και το cyber security του Δήμου. Και ταυτόχρονα έχει αναπτυχθεί ένα πλαίσιο δράσεων που φτάνει μέχρι το 2030. Θεωρώ ότι σε αυτή την χρονική περίοδο είναι ευτυχή συγκυρία που εκτός του Πανεπιστημίου, με το οποίο έχουμε σε διάφορους τομείς προγραμματικές συνεργασίες και να χρησιμοποιήσουμε τη δικτυακή υποδομή, τις υποδομές cloud που παρέχει και σε επιχειρήσεις και σε φορείς, είναι ευνοϊκή γιατί αναπτύσσεται και ένα οικοσύστημα επιχειρήσεων, τεχνολογιών και πληροφορικής καινοτομίας που μπορεί να βοηθήσει και στέλνω να ενισχύσει την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στις επιχειρήσεις και στο οικονομικό περιβάλλον της περιοχής μας, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσει και ευνοϊκές προοπτικές απασχόλησης στους αποφύτους της πληροφορικής, στους αποφύτους που έχουν την καταγωγή τους από τα Γιάννενα και την Ήπειρο. Παγκόσμιες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας δηλώνουν καθημερινά την πρόθεσή τους να λειτουργήσουν στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό στην περιφέρεια της Ηπείρου, στην πόλη μας, στα Ιωάννινα, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό και το επιστημονικό δυναμικό αυτής της πόλης.
Τα ωφέλη από μια τέτοια στρατηγική ανάπτυξης δεν είναι μόνο τα προφανή. Τα οικονομικά που προκύπτουν από την κυρίως από τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, αλλά είναι πολύπλοκα και πολλαπλά. Τέτοιες επενδύσεις σε υποδομές υψηλής τεχνολογίας κινητοποιούν τον μηχανισμό ενός γενικότερου τεχνολογικού οικοσυστήματος που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τον εξυγχρονισμό τους, καθώς και τον εξυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της συνεργασίας τέτοιων επιχειρήσεων υψηλών υψηλής τεχνολογίας με το πανεπιστήμιο και επίσης τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα πανεπιστήμια στην αγορά εργασίας. Με βεβαιότητα μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι ένα τέτοιο τεχνολογικό οικοσύστημα επηρεάζει με θετικό πρόσημο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και κυρίως συμβάλλει στην ενίσχυση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή. Σε αυτόν τον στρατηγικό ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, το Πανεπιστήμιο Αλλήνων και η Περιφέρεια Υπήρου πρέπει να πρωτοστατήσουν. Και ήδη το κάνουν. Πρόσφατα παρουσιάσαμε στην πανεπιστημιακή κοινότητα και κυρίως στην τοπική κοινωνία την υλοποίηση και τα αποτελέσματα του έργου Διόνι. Ο λόγος είναι για μια πανίσχυρη υπολογιστική υποδομή επεξεργασίας και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, η οποία εντάχθηκε το 2020 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 3 εκατομμυρίων στο πλαίσιο της περιφερειακής αριστείας. Η υπολογιστική υποδομή είναι ένα εμβληματικό έργο που αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εντάσσει την περιφέρεια Υπήρου στο χάρτη των ισχυρών υπολογιστικών κόμπων της χώρας. Συνοπτικά να πω ότι η ψηφιακή υποδομή θα εξυπηρετεί στις ανάγκες βασικά της εφηρμοσμένης έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και θα παρέχει υπηρεσίες νεύου σε τοπικούς φορείς και υπηρεσίες. Θα ενισχύσει την απασχόληση νέων επιστημών και ερευνητών, θα υποστηρίξει την ελληνική επιχειρηματικότητα και κυρίως θα ενθαρρύνει τη δημιουργία τεχνογνωστών και την αξιοποίηση της επιχειρηματικής έρευνας από νέους επιστήμονες που τη στιγμή αυτή η χώρα και η περιφέρεια την έχει ανάγκη. Ο απότερος στόχος μας είναι η υποδομή να συμβάλλει στο ψηφιακό μετασχηματισμό και στη μετάβαση σε υπηρεσίες cloud ως στρατηγική επιλογή όχι μόνο του Πανεπιστημίου, αλλά και των επιχειρήσεων αρχικά της περιοχής μας. Από την άλλη πλευρά, η Περιφέρεια Υπήρου αντιλήφθηκε νωρίς το γεγονός ότι η τεχνολογία είναι το μέλλον των επενδύσεων στην περιοχή και συνέβαλε στην προσέλκυση εταιριών υψηλής τεχνολογίας στην πόλη μας. Σήμερα συμβάλλει στο να διατηρήσουν και να ενισχύσουν αυτές οι εταιρείες το επενδυτικό τους ενδιαφέρον στην περιοχή, προβάλλοντας επιτεκτικά τη στρατηγική τεχνολογικής ανάπτυξης της Υπήρου μέσα από την δρομολόγηση και την ίδρυση του πάρκου υψηλής τεχνολογίας και έρευνας.